Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνθηκα την ανάγκη να τοποθετηθώ επειδή ως Υπουργός Εσωτερικών στο προηγούμενο διάστημα είχα πολύ σοβαρό μερίδιο ευθύνης για την πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση τους πρώτους μήνες και είναι σωστό να μιλάμε πάνω σε πραγματικά στοιχεία και σε πραγματικές εκτιμήσεις, γιατί διαφορετικά με ένα αφήγημα το οποίο έχει σαφείς αντιπολιτευτικές εχμές και λόγους για να υπάρχει και το οποίο είναι επαναλαμβανόμενο τους τελευταίους μήνες, αυτό που γίνεται σήμερα για την χώρα όταν αυτό το αφήγημα ενδύεται την επίσημη εκφώνησή του από διάφορες πτέρυγες της αντιπολίτευσης στη Βουλή, αυτό που γίνεται και έχει ως αποτέλεσμα είναι να αθωώνεται συλλήβδιν όλη η πολύ κακή πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευθύνες της Τουρκίας και όλων των άλλων παραγόντων, διότι είναι πολυπαραγοντικό το ζήτημα των αιτίων που δημιούργησαν αυτές τις προσφυγικές ροές και που δημιούργησαν την εκτεταμένη αποσταθεροποίηση σε όλη την περιοχή. Ήμασταν πριν από 2 εβδομάδες στην Τινησία. Είχα πάει ιδιαίτερα διότι είναι η μόνη χώρα όπου επιβίωσε και υπήρξε κοινοβούλιο μέσα από αυτές τις αποκαλούμενες ανοίξεις αραβικές και τα λοιπά. Δίπλα είναι η Λιβύη, η Αλγερία, τα προβλήματα παρόντα. Η αποσταθεροποίηση σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανής και δημιούργησε αυτές τις δραματικές προσφυγικές ροές. Προαναγγελθείς αλλαγή της αγοράς. Μάλιστα. Με 22 χώρες που πρέπει να αλλάξουν σύνορα. Ναι, και ξεκίνησαν και από τις Πορτοκαλί, μάλιστα. Από και από αλλού. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Θέλω όμως να αποκτήσουμε τουλάχιστον μία κοινή βάση αναφοράς στα γεγονότα. Σας λέω λοιπόν ευθύτατα και επιτρέψτε μου τη λέξη προκαλώ, διότι ξέρετε πως όταν σε αυτή την περίοδο της Βουλής τοποθετούμε δεν θέλω ούτε πρέπει νομίζω να υπάρχει μία έτσι αιχμηρή τοποθέτηση ειδικότερα για κόμματα κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω, προκαλώ, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, να υπάρξει και να κατατεθεί οποιοδήποτε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το τέλος του 2014 μέχρι και τον Μάιο-Ιούνιο του 2015, οποιοδήποτε, είτε του κυρίου Αβραμόπουλου με τον οποίο ήμασταν σε πολύ στενή επαφή και σε συνεργασία, που ήταν και είναι ο Κομισάριος της Μεταναστευτικής Πολιτικής, είτε από οποιαδήποτε χώρα σε αλλεπάλληλες έκτακτες συνόδους που γίνανε και όπου για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, εισήγαγε και έγινε δεκτό μέσα από οριμάσεις που περάσανε από πολλές δύσκολες φάσεις το δόγμα του μερίσματος ευθύνης των ευρωπαϊκών χωρών για την ανάληψη ευθύνης σε σχέση με προσφυγικές ροές. Διότι μέχρι τότε το δόγμα ήταν φρούριο, αποτροπή, εννοώ για την Ευρώπη τώρα συνολικά, δεν εννοώ για τις ελληνικές κυβερνήσεις ή για την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, από καμία πλευρά επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών, πρεσβειών, κρατών δεν είχε επισημανθεί συνολικά και δεν εννοώ μόνο προς τη χώρα μας ότι πέραν μιας αύξησης η οποία είχε εκτιμηθεί και η οποία ήταν στο 70% με 100%, μπορώ να σας πω και συγκεκριμένα νούμερα, 74.000 εισροές το 2014 και η εκτίμηση ήταν ότι θα έφτανε 120 με 150.000 ενδεχομένως, εάν μάλιστα έκλεινε όπως έκλεισε η πύλη από Ιταλία λόγω του προγράμματος, μην αναφέρω και την ονομασία του, όπου εκεί πέρα υπήρξε αποτροπή διότι ήταν πλοία, δεν ήταν βάρκες πλαστικές με κτύπημα που έγινε ή που θα γινόταν στις ακτές της Λιβύης κτλ. Ότι θα έφτανε σε αυτό το ποσόν εισροή. Και όλη πράγματι η προετοιμασία της ελληνικής κυβέρνησης
επαναλαμβάνω, σε πλήρη ταύτιση, όχι απλά συνεννόηση, με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν γι' αυτό το ύψος των ροών. Και γι' αυτό ο Υπουργός αναφέρθηκε προηγούμενα και υπήρξαν αντιδράσεις από κάτω από συναδέλφους οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν τα δεδομένα και θα παρακαλούσαν να τα μελετήσουν. Όλη η προετοιμασία ήταν για αυτού του τύπου τις ροές, οι οποίες προφανώς θα αντιμετωπιζόντουσαν μέσα από τα προαναχωρησιακά, ας πούμε, και τα άλλα. Και υπήρξε η πολιτική η οποία ασκήθηκε. Από πουθενά δεν φαινόταν το τρομακτικό νούμερο που πρόκυψε από το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και ύστερα. Θα μου πεις και πώς πρόκυψε αυτό. Και πώς πρόκυψε αυτό. Και βεβαίως δεν είχε ακουστεί και εδώ πέρα μέσα. Παρακαλώ να έρθει πρακτικό που να λέει ότι θα πάμε σε οκταπλασιασμό, δεκαπλασιασμό ή εξαπλασιασμό των ροών. Και σωστά δεν υπήρχε. Από πού πρόκυψε. Γίνανε κάποια γεγονότα, συνάδελφοι, τα οποία είναι δυνατόν να μην τα θυμόμαστε. Πότε κατελήφθη το Χαλέπι και η Παλμύρα. Τα έχετε ξεχάσει. Πότε κόπηκαν οι οδοί, που οδήγησαν πέραν αυτών οι οποίοι πηγαίναν στην Ιορδανία και στο Λίβανο και που έχουν, μιλάμε για 4 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια αντιστοίχως, προσφυγικές ροές της εξαετίας που έχουν συσσωρευτεί. Πότε δημιουργήθηκαν οι νέες προσφυγικές ροές. Και ταυτόχρονα υπήρξαν τα προβλήματα σε στρατόπεδα και μη υποστήριξης οικονομικής σε στρατόπεδα μέσα στην Τουρκία, που ήταν τα 2,2 εκατομμύρια, και ταυτόχρονα υπήρξε μείωση δαπανών και οικονομικών ενισχύσεων και στηρίξεων στα στρατόπεδα της Ιορδανίας. Αλλά το κυριότερο, σας επαναλαμβάνω, ολόκληρη αστική τάξη της Συρίας, η μεσαίοι και όχι μόνο και οι ανώτερη, και κομμάτια από το Ιράκ, λόγω της επέλασης του ISIS. Ή θέλετε να μιλήσουμε τώρα για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι έξω, η επέλαση του ISIS γινόταν με όπλα που πέφτανε από τον ουρανό, ήταν θέματα στρατηγικής αποσταθεροποίησης της περιοχής μας. Και που πολύ σωστά η ελληνική κυβέρνηση άρχισε τότε να ενεργοποιεί τα τρίγωνα με Λίβανο, με Αίγυπτο, με Κύπρο, με Ισραήλ, τα τρίγωνα ενώ των εξωτερικών σχέσεων, διότι πέρναγε η γεωστρατηγική σημασία πια των εντάσσεων και των αντιπαραθέσεων, πέρναγε στην περιοχή μας, πέρναγε από δίπλα μας και πήγαινε σε εκείνη την περιοχή. Και δημιουργήθηκαν αυτές οι τεράστιες ροές και η ασφυξία. Με κόσμο που έφευγε, δείτε το χάρτη των στρατιωτικών επιχειρήσεων πώς ήτανε το Δεκέμβρη, το Γενάρη, το Μάρτιο, τον Μάιο. Τις σκηνές που ερχόταν στη Δύση που ξαφνικά ανακάλυψαν πως κόβανε κεφάλια και πως θα ήταν εισαγόμενη τρομοκρατία. Την αύξηση των τρομοκρατικών χτυπημάτων πρώτα απ' όλα εκεί, με απίστευτα θύματα και δευτερευόντως αλλά με μεγάλα θύματα και εκτεταμένα σε Μητροπόλεις της Ευρώπης. Πότε συνέβησαν αυτά? Είναι η πολιτική των ανοιχτών θυρών του ΣΥΡΙΖΑ? Με συγχωρείτε, γι' αυτό σας λέω. Φτάσαμε πια σε ένα σημείο, έχουν γίνει και πρώιμη ερησίες εδώ συζητήσεις, γίνανε τόσες συσκέψεις, διασκέψεις, έχουν πάρθει αποφάσεις. Ελάτε να υπάρξει αντιπαράθεση πάνω στα δεδομένα του νομοσχεδίου ενδεχομένως. Άκουσα χθες τις επιτροπές, υπήρξαν εύστοχες παρατηρήσεις από ορισμένες πλευρές. Να δούμε να βελτιωθούν, να αλλάξουν πράγματα. Να δούμε τις γκρίζες ζώνες της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί, που ανοίγει δρόμους αλλά συνεχίζει να έχει γκρίζες ζώνες. Ελάτε να μιλήσουμε γι' αυτό. Επανέρχεται από βήματος της Βουλής το αφήγημα ότι φταίει η ελληνική κυβέρνηση και οι ιδεοληψίες της αριστεράς που από 70.000 φτάσαμε στις 847.000 προσφυγικών ροών στην Ευρώπη. Είναι εκτός τόπου και χρόνου, επιτρέψτε μου. Και γι' αυτό είπα, δεν έχω καμία διάθεση, θα μπορούσαμε για ώρες να μιλάμε, το γνωρίζετε, με στοιχεία, με πρακτικά, με αποφάσεις, μέχρι να γίνει δεκτή η στρατηγική του μερίσματος ευθυνών για τις ευρωπαϊκές χώρες, η οποία απέτυχε στην εφαρμογή της, διότι δεν έγινε υποχρεωτική και το γνωρίζετε πολύ καλά, του βγήκε η ψυχή του Τσίπρα. Και το ξέρετε αυτό. Και υπήρξε στήριξη από τα κόμματα τα ευρωπαϊκά που έχουν τις αναφορές τους μέσα σε αυτή την αίθουσα.
Διότι ήταν άλλη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γνωρίζετε. Γιατί δεν εφαρμόστηκε σαν πρώτη βαλβίδα εκτόνωσης η πολιτική των 166.000 που αποφασίστηκε το Σεπτέμβρη και να είναι υποχρεωτική και για τις χώρες του Βίζανταλ και τα λοιπά. Ελάτε να μιλήσουμε για αυτά και να διαμορφωθεί ένα μέτωπο, όχι εθνικό ούτε εθνικιστικό, ένα μέτωπο λογικής στην αντιμετώπιση αυτού του κέριου ζητήματος που, επαναλαμβάνω, έρχεται από το μέλλον. Δεν είναι του παρελθόντος, ούτε κλείνει με μια Ευρώπη φρούριο που ενδεχομένως πρέπει να ετοιμαστεί να υποδεχθεί εκατομμύρια μεταναστών. Εγώ λέω πολύ περισσότερα από αυτά που είπε ο κύριος Μουζάλας προηγούμενα για τις 500.000. Και έχετε μιλήσει όλοι. Και έχετε μιλήσει όλοι με τους πρέσβεις και με τους προέδρους των κομμάτων της περιοχής που αποσταθεροποιείτε. Εκτός αν θεωρείτε ότι η Δύση θα βοηθάει διάφορους για εμφύλιες σειράξεις, για ανοίξεις και δημοκρατίες καπέλο από τα έξω ή για τις πολεμικές επιχειρήσεις που έχουν βγάλει 6-3 δολάρια μέχρι το 15 και οι άνθρωποι θα μένουν εκεί. Δεν θα φεύγουν να σώσουν τα παιδάκια τους. Ελάτε να μιλήσουμε για αυτά τα μεγάλα θέματα στρατηγικής, πολιτικής, της περιοχής μας, να σταθεροποιήσουμε την περιοχή, να αντικρούσουμε αυτές τις δυνάμεις του κακού, αντί να βγάζετε το θικάρι σας συνεχώς για την ελληνική κυβέρνηση, λέει, και για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, ας πούμε, κτλ. Αυτά, λοιπόν, επαναλαμβάνω και το συμπυκνώνω. Όποιος έχει να καταθέσει, το λέω ευθύτατα, μέχρι σήμερα το απόγευμα, οποιοδήποτε ντοκουμέντο, έστω και ενός κόμματος με αναφορά στην Ευρώπη, εν προκειμένου του Λαϊκού Κόμματος ή άλλου κόμματος, όχι διεθνούς υπηρεσίας ούτε του κυρίου Αβραμόπουλου, που να προειδοποιεί και να εκτιμάει ότι εντός του 15 θα διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση που θα έχει αυτές τις συνέπειες, θα παρακαλούσα να το καταθέσει στην Ελληνική Βουλή και με βάση και αυτό ύστερα να γίνει αποτίμηση ευθυνών. Εάν δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει τέτοια εκτίμηση από καμία πλευρά, να πάμε όλοι μαζί να αποτιμήσουμε τις πραγματικές ευθύνες, αιτίες και πολιτικές που δημιουργήσαν τα προβλήματα που δημιουργήσαν. Ευχαριστώ.